σήμερα, στον χώρο που κάποτε καταλάμβανε η πισίνα του Ξενία, το χώρο αυτό τον οποίο εξοραίσαμε και εξηγιάναμε, διοργανώνουμε μία μουσική βραδιά με την τοπική ορχήστρα Οκτάβα προς τιμήν των εργαζομένων του Δήμου Χανίων. Τους καλέσαμε να απολαύσουμε σε αυτό τον όμορφο νέο χώρο που δίνουμε στην πόλη μας, το Ηλιοβασίλεμα. Ολοκληρώνοντας τη θητεία μας, πραγματικά θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εργαζόμενους του Δήμου μας για τη συνεργασία την οποία είχαμε και για το έργο το οποίο μαζί παράξαμε όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ δημιουργικό για την πόλη μας, για το Δήμο μας και κάτι που όλο και περισσότερο όσο περνάει ο χρόνος θα εκτιμάται. Βεβαίως με το έργο της νέας χώρας και βεβαίως θα συνδεθεί με το έργο της σύνδεσης των Αγίων Αποστόλων με τον Κλαδισσό ποταμό. Αυτά είναι τα σχέδιά μας και επειδή είναι προχωρημένα πιστεύω ότι και η νέα Δημοτική Αρχή θα τα συνεχίσει και θα ανοίξουμε το μέτωπο της πόλης μας προς τα δυτικά. Θέλω να ευχαριστήσω, ολοκληρώνοντας αυτή τη θητεία, πραγματικά τους εργαζόμενους για την συνεισφορά τους, για τη συνεργασία που είχαμε, καθώς και όλους τους συμπολίτες μας, ακριβώς διότι μας έδωσαν την ευκαιρία να διοικήσουμε το Δήμο για 5 χρόνια και πραγματικά αισθάνομαι ότι σε αυτή τη διάρκεια κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε μαζί με τους συνεργάτες και τους συνοδοιπόρους μου. Καλησπέρα σε όλους. Θα σας προσφωνήσω όλους αγαπητοί συμπολίτες και αγαπητές συμπολίτισσες. Μεγάλη χαρά μου που βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ σε ένα χώρο που περίπου πριν από 2 χρόνια υπήρξε μια ιδέα. Μια ιδέα που την είχαμε κουβεντιάσει τότε με την αρχαιολογική υπηρεσία. Η ιδέα ξεκίνησε από την Τάφρο. Ήμουνα πραγματικά έτσι, φανατικός υποστηριχτής να κάνουμε αυτό το έργο. Συνεννοηθήκαμε με τη ΔΕΙΑΧ, την επιχείρηση ίδρυυσης. Εδώ είναι μάλιστα και οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της που πασχίσανε πολύ για αυτό το έργο. Και ξεκινήσαμε να αναπλάθουμε πραγματικά αυτό το σπουδαίο χώρο που έχουμε εδώ στην Δυτική Τάφρο. Και βεβαίως, ερχόμενος εδώ και βλέποντας τέλος πάντων το έργο να εξελίσσεται, ανοίξαμε αυτό το κανάλι που βλέπετε, ήταν το παλιό κανάλι που οδηγούσε από το Ξενία κάτω και συνέδεε την Τάφρο και σιγά σιγά άνοιξε η όρεξη και είπα ότι είναι δυνατόν να αφήσουμε αυτό το χώρο ένα σκουπιδότοπο αφού κάνουμε τέτοια εξυγίανση. Ναι, μεν αυτός ο χώρος κάποτε θα βρει την οριστική του χρήση με τη λειτουργία εδώ του καφέ κλπ. Επειδή υπάρχουν όμως κάποιες γραφειοκρατικές γραφειοκρατικά εμπόδια, δηλαδή ανήκει ένα μέρος στο ελληνικό δημόσιο, να σας το πω έτσι με απλά λόγια, αυτό θα καθυστερήσει να γίνει. Θα γίνει κάποτε. Έτσι λοιπόν, η ιδέα ήταν να συνεχιστεί και να εξυγηνεθεί αυτός ο χώρος, όπως βλέπετε, ένας χώρος που έπαιζε πολύ μεγάλη σημασία κάποτε και μάλιστα είχε και ένα όνομα, ο χώρος αυτός λεγόταν Μόλος. Έτσι τον λέγανε από την εποχή τουλάχιστον της κρητικής πολιτείας. Αυτό μάθαμε εδώ πέρα και παραπίσω υπάρχουν 2 βράχια. Ο ένας λέει είναι ο Αντρικός, γιατί ξεχωρίζαν οι άντρες με τις γυναίκες να κάνουν μπάνιο, και ο άλλος από εκεί πιο δυτικά ήταν ο Γυναικείος. Και πραγματικά συναντήσαμε εδώ πέρα μαζί με τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΧ ανθρώπους πολύ μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι ξαναήρθανε εδώ πέρα με πολύ χαρά και κάνουν χρήση αυτού του χώρου, κάνουν τον μπάνιο στη θάλασσα, διότι δημιουργήσαμε πρόσβαση. Και έτσι λοιπόν ήθελα αυτό το χώρο εδώ και ολοκληρώνοντας μάλιστα τη θητεία μας να τον χαρούμε όλοι μαζί. Και τι καλύτερο σκεφτήκαμε μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου, τους εργαζόμενους των οργανισμών του Δήμου, του Κεντρικού Δήμου, της ΔΕΙΑΧ που κάναμε μαζί αυτό το έργο, με τους ανθρώπους της τεχνικής μας υπηρεσίας και όλους εσάς που μαζί μας για 5 χρόνια πασχίσατε για να βγάλουμε αυτό το έργο της παρούσας Δημοτικής Αρχής, που εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι που δίνει μια πολύ καλή προοπτική στα Χανιά, όμως ο καθένας μπορεί να το αξιολογήσει όπως νομίζει και όπως θέλει. Όμως αυτό έγινε και είναι μια πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, ιδιαίτερα θέλω με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους εργαζόμενους στο Δήμο Χανίων, αλλά και όλους τους φίλους χανιώτες που ήρθαν εδώ πέρα μαζί μας σήμερα να διασκεδάσουμε μαζί με αυτή την εξαιρετική τοπική ορχήστρα μας, την Οκτάβα.
και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη συνεργασία που είχαμε. Να σας πω ένα ευχαριστώ γιατί βγάλαμε ένα αποτέλεσμα για την πόλη μας, βγάλαμε ένα αποτέλεσμα για το Δήμο μας, βγάλαμε ένα αποτέλεσμα για τους ανθρώπους που ακριβώς αυτό περιμένουν από μια δημοτική αρχή και από ένα οργανισμό με την ευρεία έννοια που λέγεται Δήμος Χανίων. Έτσι λοιπόν, αυτό το έργο, το συγκεκριμένο, κάποια στιγμή συνεχίζεται, θα συνεχιστεί. Ταύρος φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί από την αρχαιολογία, έτσι είναι το πρόγραμμα, και θα δοθεί στην πόλη ένας άλλος ακόμα εξαιρετικός χώρος. Όμως αυτό δεν σταματάει εδώ. Η ιδέα είναι ότι θα συνδεθούμε με την νέα χώρα, μάλιστα με φαρδιά πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομο που θα κατέβει μέχρι εδώ, θα προχωρήσουμε και θα φτάσουμε τελικά στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων. Πιστεύω και η νέα δημοτική αρχή αυτό το έργο να το συνεχίσει, είναι αρκετά προχωρημένο, αλλά ξέρετε ότι τα γρανάζια της γραφειοκρατίας δεν μας επέτρεψαν μέσα στον χρόνο της δικιάς μας θητείας να το ολοκληρώσουμε. Νομίζω δεν έχει σημασία, τα έργα είναι για τους ανθρώπους, εμείς όλοι είμαστε περαστικοί. Και αξία έχει αυτά όλα να συνεχιστούν, να τα απολαύσουν οι Χανιώτες, να τα απολαύσουν οι επισκέπτες μας. Θέλω λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου όλους να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρόνια, για όλη αυτή τη συνεργασία και να σας πω ότι έτσι να συνεχίσετε αυτό το έργο του Δήμου Χανίων με την καινούρια Δημοτική Αρχή. Και εμείς δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είμαστε Δημοτική Αρχή ότι εγκαταλείπουμε, ότι φεύγουμε. Θα είμαστε μέσα σε αυτή την προσπάθεια, θα στηρίξουμε και θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε να συνεχιστούν ακριβώς αυτά τα οποία έχουν ξεκινήσει και τα οποία είναι πραγματικά αλλάζουν το χάρτη στα Χανιά. Νομίζω ότι βάλαμε τα Χανιά σε κίνηση και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ είναι και ο κύριος Κατσανεβάκης και μπορεί να καταλάβει πόσο κόπο θέλει και με τι θηρία, αυτό το θηρίο της γραφειοκρατίας, το οποίο και ο ίδιος πάλεψε, πόσο δύσκολο είναι να το κατανικήσεις και πόσο πρέπει να χαιρόμαστε για αυτές τις νίκες που έχουμε και που πηγαίνουμε μπροστά μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, να είστε καλά και όλοι να συνεχίσουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο. Ευχαριστώ. Και τα παιδιά της Οκτάβα βέβαια που ήρθαν εδώ πέρα να μας διασκεδάσουν. Ευχαριστώ όλους σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον απερχόμενο Δήμαρχο και πιστεύουμε να υπάρχει καλή συνεργασία και με την επόμενη Δημοτική Αρχή. Αυτό που θέλουμε να πούμε σε όλους τους συναδέλφους ξεχωριστά είναι ότι το σημαντικό στο Δήμο είναι ότι κάτω από δύσκολες συνθήκες όλοι οι συνάδελφοι με έλλειψη προσωπικού, με δυσκολίες στην καθημερινή δουλειά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, προκειμένου και ο Δήμος να μπορεί να στέκεται στα πόδια του. Και αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε και διεκδικούσαμε είναι καλύτερη ποιότητα εργασίας και για μας τους εργαζόμενους και για τους δημότες, με μόνιμες προσλήψεις, επάρκεια προσωπικού και ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο, να υπάρχει δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, αθλητισμό στο Δήμο. Για αυτή την προσπάθεια που στάθηκε αρρωγός σε ένα βαθμό και ο απερχόμενος Δήμαρχος, οι εργαζόμενοι έχουν να κάνουν ένα μικρό συμβολικό δώρο. Καλή συνέχεια από οποιοδήποτε πόστο. Να είστε καλά και καλούς αγώνες στην καθημερινότητά μας εμάς. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω και εγώ και εσάς και το σύλλογό σας και την πρόεδρο, η οποία έχει κάποια απασχόληση, γι' αυτό δεν ήρθε ακόμα εδώ. Και να πω πραγματικά ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τον Σύλλογο. Φυσικά γνωρίζετε ότι σεβόμαστε και τα εργασιακά δικαιώματα και πάντα σταθήκαμε δίπλα και στις διεκδικήσεις. Ό,τι είναι σωστό και δίκαιο, νομίζω ότι ήμασταν δίπλα σας. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει και κάθε δημοτική αρχή, διότι εργάζεστε, πρέπει να έχετε σωστές και καλές συνθήκες εργασίας. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι πάσχει ο Δήμος Χανίων, όπως και πάρα πολλοί οργανισμοί του Δημοσίου, σε ποσότητα προσωπικού αλλά και σε τομείς συγκεκριμένους όπου το προσωπικό είναι πραγματικά ελλιπές. Λοιπόν, ελπίζω ότι η καινούργια περίοδος κατά κάποιο τρόπο που είναι λίγο πιο αισιόδοξη για τη χώρα μας να επιτρέψει, επειδή τα οικονομικά βελτιώνονται, να επιτρέψει πραγματικά να προχωρήσουμε και να γίνουν κάποιες προσλήψεις. Πραγματικά το χρειάζεται. Μου επιτρέψετε να το ανοίξω, είναι πολύ συγκινητικό που ο Σύλλογος σκέφτηκε αυτό για μένα. Οι εργαζόμενοι. Του Δήμου μας. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο.
Είναι υπέροχο, είναι από τα πράγματα που μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε το Δήμο Χανίων και την Κεπαιδί ΧΑΜ για την πρόσκληση σε αυτή τη σημερινή βραδιά. Ιδιαίτερα τον κύριο Τάσο Μπαμόγκα. Ονομάσαμε αυτή τη βραδιά μια αλλιώτικη συναυλία της Οκτάβας, γιατί θα παίξουμε αρκετά δικά μας κομμάτια από τη δισκογραφία μας πριν κάνουμε τη συνηθισμένη μας περιήγηση σε όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού, και ειδικά προς το τέλος θα παίξουμε κάποια κομμάτια γνωστά, λαϊκά, αγαπημένα, κλασικά, τα οποία μπορούμε να τραγουδήσουμε και όλοι μαζί. Είχε τίτλο η συναυλία με φόντο το ηλιοβασίλεμα, αλλά αργήσαμε λίγο, οπότε θα πούμε με το φεγγάρι πάνω στην όμορφη μας πόλη. Αρχίζουμε. Πάμε.
τα στενά του το πανά γέμισαν ασύ. Ζωντανεύουνε ξανά οι καημοί χυφροί, όνειρο είναι τα χανιά νύχτες του Απρίλ, όνειρο είναι τα χανιά νύχτες του Παλγόνια οι λιγερές, στο στράτη κιθάρες, πρωτοείδωτες χαρές. Στέναγουν οι λαχτάρες, πρωτοείδωτες χαρές, στέναγουν οι λαχτάρες. Και προσμένουνε οι νι, πλάι στη γωνία, σιγοκλαίνε οι ουρανοί, απ' την αγωνία, σιγοκλαίνε οι ουρανοί. Ευχαριστούμε πολύ. Άρε μυρωδιά,
το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Βρήκαν καταφύγιο κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν ερώτα επίγειο. Εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει, έλα! Σαν κουκιά μετρώ τα λόγια του καμπούρι απ' το λευκό πανί μέσα στο κυβούρι. Μα όσο κι αν μετρώ κάτι περισσεύει, τρυφιάνει η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό μου σαν τον Άκη, λάμπα μου τρελή κι αγαπητά θα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να καθίσεις πίσω, έλα στην παράσταση για να σε γιουχαρίσω. Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή κι αγαπητά θα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κι ο καιρός που σε έχει μπλέξει
κρασί μας κεράσε, ήπιαμε το μίσο. Πως η ζωή μας χωρέσε στου κόσμου ένα στενό. Γλυκό κρασί μας κεράσε, ήπιαμε το μίσο. Πολλούς θα μετρήσει πόθε και καημέ, κίνα που έχουμε αφήσει κόσμε μακρινέ. Πριν τους ορκούς λαχταρίσω πάθη μου παλιά, βιάζομαι να ξεψυχήσω σε ζεστή αγκαλιά. Πως η ζωή μας χωρέσε στου κόσμου ένα στενό. Γλυκό κρασί μας κεράσε, ήπιαμε το μίσο. Πως η ζωή μας χωρέσε στου κόσμου ένα στενό. Ευχαριστούμε. Ένα δέντρι στο κήπο μου, βιόλα καλά και δεν ούτε βοριάς, δεν τη χτύπα, ήλιος και τη μαραινή. Ωρες βαγιό κλαδίζω τη, κάτω από το παραθύρι και την ποτίζω στην αντικρίση. Μα έβγαλαν τους και δε χώρα στου κήπου το παρθένι. Και μια να βγει, μια πικρά βγει, έφυγε κι άλλα μέρη. Εγώ σ' αγάπησα, κανείς δεν θα αγαπήσει. Στάλα τη στάλα κι αφήσε, άπα σημαίνια βρύση. Ζήλευγη του τριγύθι, όποιος την αντικρίσει. Το είχα δεντρί στο κήπο μου και βαγιο
γλάντιζα το εσύ μποριά για μη πείσας έφυγε και χάσα το. Ευχαριστούμε. Υπομείνει.